παγώνει, αλλά το παγώνει, το παγώνει, παγώνει. Θα πάμε στους ανεμόμυαλους σιγά σιγά. Να τι οι ανεμόμυαλοι, τους βλέπουμε. Μαχητές μιας άλλης εποχής, οι ανεμόμυαλοι. Ασασινοί μαχητές, ήρωες ενός βιντεοτεχνιδιού που ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Φέτος στο καρναβάλι. Assassin's Creed στο όνομα και η φήμη μας μεγάλη. Οι ασασίνοι προβάλλουν σαν μέσα από ταινία και φάτι καρναβαλιστές που γράφουν ιστορία. Απίστευτο. Περνάτε καλά. Εμείς περνάμε τέλεια. Ο καιρός είναι καταπληκτικός. Τι λέει λοιπόν ένα μήνυμα στους Ασασίνοι μαχητές, οι ήρωες ενός βιντεοπαιχνιδιού που ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Είναι οι σύγχρονοι υπόδες που μάχονται για τη δικαιοσύνη, την τιμή και την ελευθερία. Επί της λεωφόρου οι ανεμόμυαλοι. Μια μάχημη παρέα που τώρα και χρόνια ξέρει να περνά καλά βρίσκοντας αφορμές και συναντήσεις, εκδρομές, χορούς και τραγούδια. Μια παρέα όμως που δεν ξεχνά τους ανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια. Δήλωση αγάπης που διοργανώνουν κάθε χρόνο από την εκδήλωση θεσμό προσφοράς και αλληλεγγύης. Τα τελευταία 3 χρόνια με τις εκδηλώσεις που στηρίζουν το έργο του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Το άρμα που συνοδεύει το πλήρωμα είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Ανακυκλώσιμα υλικά, ομαδική δουλειά, πολύ μεράκι και καλή παρέα ήταν τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Φίλες και φίλοι, οι ασασίνοι μαχητές μας πενθυμίζουν να χαμογελάμε, μας προσκαλούν να ζήσουμε το κάθε λεπτό και να νιώσουμε τη μαγεία του λεθνιώτικου καρναβαλιού. Μπράβο, μπράβο ανεμόμυαλοι, είστε και φέτος θαυμάσιοι, θαυμάσιοι. Λοιπόν Μανούσο, όπως βλέπεις εσύ φτάσαμε στη μέση της παρέλασης. Έχουμε περίπου άλλο τόσο. Είμαστε στη μέση, είναι μια παρέλαση που έχει φοβερή ροή. Είναι μια παρέλαση η οποία έχει απίστευτες εναλλαγές χρωμάτων, θεμάτων, φαντασίας. Δεν έχει βρέξει, αλλά είναι χύμαρος αυτό που τρέχει στη λεωφόρο. Είναι χύμαρος που λέγεται Ρεθιμιώτικο Καρναβάλι και μας μαγεύει όλους και μας παρασέρνει. Η λεωφόρος Χουντουριώτου δεν αδειάζει. Μιλάμε ότι έχει χιλιάδες κόσμο αυτή τη στιγμή στο Ρέτινο. Έχουν έρθει χιλιάδες από όλη την Κρήτη και φαίνεται τα πεζοδρόμια είναι σφιχτικά γεμάτα. Καλωσορίζουμε τα Πουροπιπίνια, μια παλιά υπέροχη μοναδική ομάδα που και φέτος είναι εντυπωσιακή. 230 άτομα και ελκύ. Πολυβέλια στρατιωτάκια τα Πουροπιπίνια, τους περιμένουμε μόλις ήρθαν. Καλώς τα Πουροπιπίνια. Πολυβέλια στρατιωτάκια! Φέτος εμπνευστήκαμε από το παραμύθι του Άντερσεν. Πολυβέλια στρατιωτάκια! Και το κάνατε, το υλοποιήσατε και το μας φέρατε στο Ρεθιμιώτικο Καρναβάλι. Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε σήμερα. Το μήνυμα. Υγεία, κέφι, ευτυχία, χαρά και όχι σιωπή. Σιωπή δεν είναι. Χρόνια κατεβαίνουν στην παρέλαση, φέτος με 230 άτομα όλων των ηλικιών όπως πάντα. Επέλεξαν το θέμα τους από ένα παραμύθι του Άντερσεν, το Μολυβένιο Στρατιωτάκι. Η ιστορία του Μολυβένιου Στρατιώτη, παρόλο που δεν είχε εσύ ο τέλος, είναι μια συναρπαστική ιστορία αγάπης που ακροβατεί μεταξύ φανταστικού και ρεαλιστικού με αισιόδοξα μηνύματα για τη ζωή και τη διαφορετικότητα. Από αυτή τη στιγμή,
σκάσει. Λοιπόν, όλοι με τη σκάσει επί... Όλοι με τη σκάσει επί της λεωφόρου. Κοιτάξτε κέφι. Ροζ μπλε επικρατεί. Μα κοιτάξτε κέφι. Κοιτάξτε κέφι και χαρά. Κρακόσκι άνθρωποι, όλοι πιτσιόζοι. Go, go, Power Rangers. Μια φούχτα άνθρωποι δεμένοι σαν τον κόμπο. Το καρναβάλι αγγίξανε με ένα δικό τους τρόπο. Πιτσιόζε, πού πας. Εδώ. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε. Είναι το καρναβάλι 2015 πλέον. Όλοι πιτσιόζοι. Περνάμε υπέροχα, είναι για ακόμα μια φορά το καρναβάλι μας πιο μεγάλο, πιο όμορφο, πιο ωραίο και το ευχαριστούμαστε με το 100% μας. Χαμόγελα, υγεία και τίποτα άλλο. Όσο χαμογελάμε, τόσο καλά. Για τον χρόνο να είσαι καλά. Χρόνια γνωστοί, χρόνια φίλοι, άνθρωποι που αγάπησαν τον έφημο και νοιάζονται γι' αυτό, που το διέδωσαν όπου κι αν πήγαν, αποφάσισαν να αφιερώσουν ένα κομμάτι της ενεργειάς τους στη μεγαλύτερη πολιτισμική δραστηριότητα της πόλης μας, το καρναβάλι. Ενωμένοι σε ένα πυρήνα που μετράει τους 30 φίλους και οργανωμένοι από μια ανοργάνωτη τρέλα, μπαίνουν και αυτοί σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για να πείσουν το στίγμα τους, για να κάνουν το καρναβάλι προσωπική υπόθεση που διαρκεί όλο το χρόνο. Αυτή είναι η δυσκολία. Γιατί το καρναβαλικό στοιχείο, η ανατροπή της δύσκολης πραγματικότητας και η ανάταση ψυχής δεν είναι κάτι που θα πρέπει να διαρκεί 3 εβδομάδες, αλλά ολάκερη τη ζωή μας. Για εμάς τους βιτσιόζους, μας λένε, που είμαστε δυσμένοι στην διασκέδαση και τη χαρά, η δημιουργία της ομάδας και η συμμετοχή της σε όλα τα κοινωνικά δρόμενα είναι μια πολιτισμική προσπάθεια με ανθρώπινο πρόσωπο που ενδιαφέρεται για το κάθε μέλος ξεχωριστά. Οι όλοι βιτσιόζοι θέλουν όλοι να ζήσουν αξέχαστες στιγμές, να αγαπήσουν το Ρέθυμνο όσοι δεν το γνωρίζουν και να το λατρέψουν όσοι έχουν, το έχουν ήδη ζήσει. Όλοι βιτσιόζοι, οι Power Rangers στις οθόνες σας. Οι όλοι βιτσιόζοι στις οθόνες σας με το άρμα τους και τις υπέροχες στολές τους. Μπράβο παιδιά, μπράβο και για τη φετινή σας παρουσία. Είστε καταπληκτικοί, όλοι σας. Και μπράβο τους που είναι και βιτσιόζοι. Με την καλή έννοια. Και το δηλώνουν. Με την καλή έννοια. Βέβαια, πάντα. Νομίζω, Αθηνά, ότι πρέπει δικαιωματικά να αφήσουμε την επόμενη ομάδα στο Μανούσο. Να μου την αφήσετε την επόμενη ομάδα. Μιλάμε γιατί για είναι Alter Ego. Και οι δυο μου ομάδες μαζί. Alter Ego και Κίτρα. Στην 27η σειρά. Ο Κύβος Ερήφθη, Κύβος του Ρούμπικ. Παιδιά, 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 καλώς ορίσατε. Καλώς Στεφανία σας βρήκαμε. Και Αγνή. Ευχόμαστε σε όλους καλό καρναβάλι, καλή διασκέδαση και να θυμίσουμε σε όλους ότι φέτο το ρεθενιώτικο καρναβάλι είναι αρρωγός στην εκστρατεία κατά του bullying. Λέμε όχι σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης που απομονώνει τα παιδιά. Καλές απόκριες. Καλές απόκριες. Αγνή μου, περνάς καλά. Ναι, μια χαρά. Είσαι η νέα γενιά των καρναβαλιστών. Δεν ακούω. Είσαι η νέα γενιά των καρναβαλιστών. Μπράβο. Alter Ego και Κίτρα. Alter Ego παλιά καρναβαλική ομάδα. Τα Κίτρα είναι η ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαράζου που φέτος οργάνωσε το κυνήγι θησαυρού στο Δήμο Μιλοποτάμου. Μπράβο στα Κίτρα, μπράβο στους Alter Ego. Υπέροχη, μοναδική Alter Ego και Κίτρα. Και Κίτρα και Alter Ego και Κίτρα. Μαζί. Μέσα λοιπόν σε μια εποχή με πολλές αντικσότητες και μια καθημερινότητα δυσεπίλη των γρίφων, οι καρναβαλικές ομάδες Alter Ego και Κίτρα παίρνουν στα χέρια τους το κύβο του Ρούμπικ και κρατούν από αυτόν μόνο τα χρώματα. Είναι και φέτος δυνατά παρόντες στο ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, χαρούμενοι, πολύχρωμοι και πάτοι και βέβαιοι ότι βιώνοντας τόση μιζέρια επιβάλλεται να δούμε τα σημεία των καιρών και μέσα από την οπτική του χιούμορ και της φαντασίας. Ο
Αρχίβος ερήφθη για τους alter ego και τα κίτρα. Όλοι στο ρεθινιώτικο καρναβάλι. Λοιπόν, alter ego και κίτρα μπροστά σας, Κύβος του Ρούμπικ, μοναδικά χρώματα, υπέροχες στολές, όλοι είναι εδώ. Ο Φίλιππος, η Εύη. 350 άτομα. Όλοι οι φίλοι μας εδώ, όλοι οι φίλοι μας εδώ στο ρεθινιώτικο καρναβάλι. Λοιπόν, με ένα θαυμάσιο άρμα, ένα υπέροχο άρμα, πολύχρωμο, τι όμορφα που είναι όλα τα άρματα, τι ωραίες που είναι οι ομάδες, τι ωραία που είναι η παρέλαση. Μπράβο, παιδιά. Και έχουμε και το ψηλό βροχό να μας δροσίζει, αλλά είναι όλα τέλεια. Έχεις καταλάβει ότι βρέχει, εγώ όχι. Δεν βρέχει. Λίγες ψυχάλες ρίχνει. Βρέχει, βρέχει, Μανούσο, βρέχει. Σκέφη, φαντασία, δημιουργικότητα. Σερπαντίνες, έλα, έλα, έλα. Πού είσαι, Μανούσο? Τι κάνετε? Πολύ ωραία, περνάμε, πολύ ωραία. Όλα είναι θαυμάσια, πολύ ωραία, έτοιμα. Είναι η βασίστη πολύ πλήρης. Περνάμε καλά. Πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το θέμα. Για το πράγμα. Παιδιά, είστε μοναδικοί. Μπράβο σας, μπράβο σας. Είστε καταπληκτικοί. Πόσοι γνωστοί, πόσοι φίλοι, περνάει ένα τηλεοφόρο. Μπράβο σε όλους, συγχαρητήρια. Και το άρμα τον alter ego. Και το άρμα τον alter ego. Λοιπόν, γιατί στις οθόνες μας ακόμα οι alter ego και τα κίτρα παρελάβουν και δίνουν το δικό τους χρώμα και του χρόνου, παιδιά, και εμείς σας αγαπάμε και του χρόνου. Καλή και νέοι καρναβαλιστέ! Υπέροχη! Γεια σου, Γιάννη! Και ενώ ολοκληρώνεται για τις οθόνες σας και μόνο η παρέλαση των alter ego και των κίτρων, περνάμε στους περιηγητές, σιγά σιγά. Στην επόμενη ομάδα, στην επόμενη ομάδα, περιηγητές, καλώς ορίσατε! Γεια σας και χαρά σας! Μαρία Κατιφέ, η γνωστή πρωταγωνίστρια, να το πούμε, και δασκάλα του θεάτρου. Κύριος, καθόλου σοβαρότητα, με χιούμορ τα προβλήματα, αγάπες, χαμόγελα, όχι θεία. Γεια σου, Μαρία. Καλώς τους περιηγητές, καλώς την πιο παλιά ομάδα, την ομάδα η οποία έχει δώσει τόσα πολλά στο ρεθινιώτικο καρναβάλι. Μην ξεχνάμε για πόσα χρόνια το καρναβάλι το οργάνωνε η περιηγητική Λέσχη και της έχει το Ρέθυμνο μόνο υποχρέωση γι' αυτό, γιατί το κράτησε ζωντανό, γιατί το μεταλαμβάνευσε στις νέες γενιές, γιατί υπάρχει καρναβάλι επειδή η περιηγητική Λέσχη το μάζεψε, το διαφύλαξε και το παρέδωσε στις αρχές της δεκαετίας 90 στο Δήμο Ρεθύμνου. Έχθες το βράδυ βέβαια διασκεδάσαμε όλοι στο ιστορικό πάρτι. Ιστορικό πάρτι. Πάρτι των περιηγητών, στην αίθουσα της περιηγητικής Λέσχης, όλο το Ρέθυμνο περνάει την παραμονή του καρναβαλιού. Από το συγκεκριμένο πάρτι, που το ετοιμάζουν με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, για όλους εμάς, τους καρναβαλιστές, τους επισκέπτες, τους κατοίκους, για όλους. Γελάμε, χορεύουμε, παίζουμε αγρώντας το χαμόγελο του Τζόκερ που μας λανσάρει η κρίση και τα προβλήματά της. Κουβαλάμε την ιστορία του Ρεθινιώτικου Καρναβαλιού με 57 χρόνια συνεχούς παρουσίας της περιηγητικής Λέσχης που είμαστε παιδιά της. Και είμαστε περήφανοι, γι' αυτό μας λένε οι περιηγητές. Και βέβαια καταπληκτικός Τζόκερ, όπως πάντα, ο Θωμάς ο Κατιφές. Ο αγαπημένος Θωμάς.
Θωμά Κατηφέκια του χρόνου. Μπράβο, Θωμά. Ένα άλλο που θα αγωνιστεί. Η Μαργαρίτα Ισαβάκη μαζί μας. Ένας άνθρωπος που αγαπάει το Ρέθινο. Προσφέρει τα πάντα για το Ρέθινο. Αχ, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να περάσει πολύ ωραία και να έρχεται κάθε χρόνο. Η κριτική Coca-Cola. Δωρεάν στο Ρεθινιώτικο Παρναμάς. Δεν πειράζει. Περιηγητές. Συνεχίζουν οι περιηγητές. Τα πλάνα σας, ο Θωμάς Κατηφές, με την υπέροχη, υπέροχη μοναδική θεατρική σκηνή, θεατρικό περίπλου. Και έρχονται σιγά σιγά, ήρθαν δηλαδή, οι μπουμπούνες, σαν τα ξωτικά. Παλιά ομάδα, ιστορική ομάδα, με δύο νίκες στο κυνήγι του Δισαυρού, οι μπουμπούνες έχουν τη δική τους ιστορία σε αυτό το καρναβάλι. Όπως μας λένε οι μπουμπούνες, μας μεταφέρουν στα Χριστούγεννα και στα ξωτικά. Πέρασαν τα Χριστούγεννα, αλλά είναι εδώ, εδώ μαζί με τις μπουμπούνες και τα ξωτικά τους. Τι όμορφη ξωτική να είναι αυτή. Πρόσωπο της ομάδας από τους μπουμπούνες. Είμαστε από τους μπουμπούνες. Έχουμε ετοιμθεί σαν τα ξωτικά. Παίρνουμε λίγο καθυστερημένα τα δώρα των γιορτών φέτος. Αλλά θέλουμε να μοιράσουμε χαρά και γέφυ σε όλο τον κόσμο. Σε δίνονται από τα Χριστούγεννα. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό τον λόγο ευχόμαστε το Ρεθινιώτικο Καρναβάλι να δίνει πάντα χαρά. Τώρα για όλους έφτιαξα, μας όλους να το πείτε, ότι το δώρο της χαράς στο Ρέθυμνο θα βρείτε. Αυτό είναι το μήνυμα των μπουμπούνων φέτος. Σήμερα μοιράζονται αυτό το δώρο με 300 μπουμπουνοξωτικούς, 300 μπουμπουνοξωτικά που γέμισαν με ξωτικοφατσούλες στους δρόμους μας και μοιράζουν τη χαρά που μόνο στο Ρέθυμνο μπορείς να ζήσεις. Μπράβο και στους μπουμπούνες για τις ωραίες στολές. Είναι υπέροχη αυτή η παρουσία. Υπέροχοι μπουμπούνες, υπέροχοι. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στο Ρεθινιώτικο Καρναβάλι είναι ότι είμαστε όλοι φίλοι, παιδιά. Είμαστε όλοι φίλοι. Εδώ πέρα γινόμαστε όλοι. Παντού γνωστοί. Χαιρετούμε τους πάντες. Από όλο το Ρεθινό, από όλη την Κρήτη, είναι σε αυτή την παρέλαση. Έχουμε φτάσει ήδη στο 29 νούμερο. Έχουμε άλλες 20. Άλλες περίπου 20. Η παρέλαση πάει καλά. Πάει πολύ καλά. Έχει ωραία ροή. Και να πούμε επίσης ότι στο τέλος της παρέλασης οι πληροφορίες μας, γιατί ήδη να πω το κάνουμε, έχουμε και πληροφορίες, λένε ότι έχει στηθεί ένα εξαίρετο πάρτι από τις ομάδες που είναι τελευταίες για να είναι μέσα στο πνεύμα μέχρι να έρθουν να παρελάσουν εδώ μπροστά μας. Μόνο να πούμε σε αυτές τις ομάδες να μην βγουνε πολύ, να έρθουν από τη λεωφόρο. Λοιπόν, στους δέκτες σας οι μπουμπούνες συνεχίζουν τη δική τους παρέλαση, τη δική τους συμβολή στην απόψινή, στη σημερινή μεγάλη λαμπρή γιορτή του Ρεθύμνου. Οι μπουμπούνες είναι λοιπόν στους δέκτες σας και πάλι και αμέσως μετά έρχονται, έρχονται θαυμάσια αντιμένοι, έρχονται οι outsiders. Γατάκια, ήρθε! Ήρθε το γατάκι! Καλώς τους outsiders! Outsiders! Καλησπέρα! Καλησπέρα! Πώς περνάμε! Μας έχετε φέρει πόσες 600 γάτες, μαύρες, κόκκινες! Μαύρες, ηλικές, ηλικές! Μαύρα, κόκκινα γατάκια, 600 άτομα! Εγώ ήθελα να σας πω! Είναι η πέμπτη μας χρονιά στο καρναβάλι φέτος! Παιδιακή χρονιά για μας. Έχουμε τις γατούλες. Το θέμα μας είναι μια outsider. Ένα λόγο παίρνει με το όνομα, λέει, της ομάδας. Αυτά όλα υπέροχα, πάρα πολύ ωραία.
μαζί μας. Δεν το είδη. Τίποτα. Έχει βρέξει λίγο. Εμείς φοράμε κουκούλες βέβαια, δεν μας πειράζει. Για να μην φορούσαμε, το κυριότερο είναι ότι βρέχει χαρά, διάθεση και επιφαντασία. Αυτό είναι το ρεθνιωτικό καρναβάλι, έτσι ακριβώς. Για του χρόνου, να σε καλύτερα. Υπέροχη, μοναδική, χαρούμενα γατάκια, Αθηνά. Είδες, είδες Μανούσο, εκτός από την Αγγελική έχει κι άλλα γατάκια το καρναβάλι. Αγγελική, τα αδερφάκια σου είναι κάτω, αλλά εσύ είσαι ροζ γατούλα, ενώ αυτή είναι μαύρα κόκκινα. Μήπως θα πάω να τους βρω. Να πας. Λοιπόν, outsiders, γατάκια, μπράβο, θαυμάσαι και φάτη. Νέα παιδιά και όλων των ηλικιών νέοι είναι μέσα, χορεύουν, τραγουδούν, γλεντούν, ζουν αυτό που λέμε ρεθυμιώτικο καρναβάλι. Οι outsiders στους δέκτες σας, οι outsiders έχουν πλημμυρίσει τη Λεωφόρο, οι outsiders δίνουν το δικό του στίγμα στην μεγαλειώδη παρέλαση που ζούμε αυτή τη στιγμή. Στο πνεύμα, Αθηνά, στο πνεύμα. Με τόσες χάντες δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Πάντως τα είδαμε πάλι όλα τα ζωάκια φέτος και τα γατάκια και τα σκυλάκια και έρχονται και τα μυστήρια. Είδες τη χαρά που έκανε η Αγγελική, που είναι τα ξαδερφάκια της και τα αδερφάκια της. Τη χάσαμε. Πολύ, είναι πολύ και αυτή είναι πολύ. Είναι πολύ, είναι σπουδαίοι, είναι υπέροχοι, είναι κεφάτι, είναι οι outsiders στους δέκτες σας κυρίες και κύριοι σε αυτή τη μοναδική παρέλαση από τις καλύτερες που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια που έχει ροή, έχει ρυθμό, έχει πάθος, έχει χρώμα, έχει φαντασία. Έλα και οι χαριτωμένες κατούλες συνεχίζουν να παίρνουν δέσπος νεόλες. Νέα παιδιά, γεμάτα χαρά. Μπράβο τους. Έχει πλημμυρίσει γάτες η Λεωφόρο. Και τώρα μόλις έρχεται το άρμα τους από μπροστά μας. Μέχρι τώρα βλέπαμε το πλήρωμα. Τώρα έρχεται και το άρμα του, το οποίο τι άλλο θα μπορούσε να είναι, ένα άρμα γεμάτο γατούλες. Ελάτε γατούλες, να ψηθεί, να ψηθεί. Αλλά πιο κάτω είναι σκύλοι, προσέχετε. Οι outsiders εν δράση. Το άρμα τους έπεται και ευκαιρία ζωτήσεις να υπενθυμίσουμε ότι μήνυμα του φετινού καρναβαλιού είναι το όχι στη σχολική βία. Είναι κατά του μπούλινγκ. Πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο δυστυχώς έχει αρχίσει να απλώνει τα πλοκάμια του και στη δική μας την περιοχή και στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Μια καμπάνια που ξεκινά σήμερα. Ξεκινά το ρεθυμιώτικο καρναβάλι και θα συνεχιστεί για 2 χρόνια. Ένα project πολύ σημαντικό. Λοιπόν, outsiders, μπροστά από το Δημαρχείο το άρμα τους, η παρέλασή τους σε εξέλιξη, όλα τα φώτα μπροστά τους, πάνω τους.